χρήματος, ενώ θα διατίθεται μόνο μέσω του διαδικτύου. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Αυτή η φράση του Θεόδωρου Πάγκαλου που προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις και έγινε σλόγγαν είναι και ο μόνιμος τίτλος του βιβλίου του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης που από το πρωί βγήκε και σαρώνει στο διαδίκτυο. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτή, σας διορίσαμε. Πρόκειται για ιστορίες καθημερινής τρέλας που έρχονται να στηρίξουν το επιχείρημα Πάγκαλου «Μαζί τα φάγαμε». Είναι χαρακτηριστικά όσο αφηγείται ένας πολίτης σε ένα γεωπολιγητικό νησί. Σε ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, 10 χρόνια πεθαμένη η μάνα του, η σύνταξη έρχεται κανονικά. Και το χειρότερο, κερνάει στο καφενείο τους αγανακτισμένους συντοπίτες συνενόχους όταν έρχονται τα λεφτά, αυτά που είναι δανεικά, οι οποίοι βέβαια ξέρουν τα πάντα, αλλά τον πίνουν τον καφέ, γελάνε και βρίζουν ταυτόχρονα βλέποντας ειδήσεις. Ο ίδιος πολίτης έχει όμως να πει και μια ανάλογη ιστορία για τον καφετζή. Α, όχι, για τους καφέδες ο καφετζής δεν κόβει απόδειξη, ούτε πληρώνει ασφάλεια, γιατί είναι μικρό το χωριό και επειδή έχει και ένα στρεμαγής, με τίποτα. Κόβει ένα τιμολόγιο και παίρνει και σύνταξη ο Γάσα Γεωργός. Διακριτική μεταχείριση σε εφορία των Βορείων Προαστίων, όπου κατέφυγε για να τακτοποιήσει τα βιβλία της ως ελεύθερος επαγγελματίας, κατήγγειλε πολίτης. Όταν διαμαρτυρήθηκε, ο εφοριακός της είπε να πάει στο καφενείο για ένα καφέ και όχι τυχαία. Οι άνθρωποι που ήθελαν να εξυπηρετηθούν γρήγορα κατέβαιναν στο κηλικείο, έδιναν 20-30 ευρώ στον καφετζή μαζί με ένα χαρτάκι με το όνομά τους και ξαναγύριζαν στην ουρά. Κάθε 10 λεπτά ο καφετζής ανέβαινε στον κισέ, άφηνε τη λίστα με τα ονόματα τα οποία η κυρία εξυπηρετούσε. Τα λεφτά μοιραζόντουσαν ανάμεσα στον καφετζή και στην εφοριακό. Η εν λόγω κυρία, η οποία είναι υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλησε να απευθυνθεί στο διευθυντή, όμως κάποιοι την προειδοποίησαν. Μα και ο διευθυντής το γνωρίζει αυτό που γίνεται και δεν μιλάει. Εξάλλου, αν κάνετε καταγγελία, θα φροντίσουν να σας βρούνε τα μυριάδες προβλήματα με τα βιβλία σας και θα πληρώνετε πρόστιμα μέχρι το 2020. Αν θέλει ο εφοριακός, μπορεί να σε... Καταγγελίες για πλαστά πτυχία και διδακτορικά, προαγωγές χωρίς τα αναγκαία προσόντα, αλλά και διορισμό μαϊμού αναπήρου στο δημόσιο με βουλευτική μεσολάβηση, είναι κάποιες από τις ιστορίες. Αν θέλουν, κανένα δυο βουλευτές μπορούν να αλλάξουν τη στρατολογική ιστορία ελπιδοφόρου νέου, να τον παρουσιάσουν ανάπηρο που ποτέ δεν στρατεύτηκε, να τον βάλουν σε δήμο των Βορείων Προαστίων και να παίρνει και έξτρα βοήθημα αμαλάχη. Η Ιατρική Επιτροπή αντιστάθηκε, αλλά κάμφθηκε. Ο Θεός να βοηθήσει την Ελλάδα εκεί που έφτασε. Δεν λείπουν όμως και οι πολίτες που απορρίπτουν το επιχείρημα Πάγκαλου λέγοντας: Όχι, εσείς τα φάγατε. Διάλεξα την κατηγορία υγεία διότι το θέμα είναι ότι χρειάζεστε όλη η πολιτική θεραπεία. Να πάτε σε κρατικό νοσοκομείο. Τι έγινε, ξεμείναμε από καύσιμα? Γιατί δεν βάζεις τα φιλαράκια και γνωστούς σου να σου γράψουν ιστορίες για διαφθορές δισεκατομμυρίων? Ψάχνεις για συνενόχους? Στο βιβλίο φιλοξενούνται σήμερα 70 ιστορίες πολιτών και σταδιακά θα αναρτηθούν άλλες 290. Από 1η Αυγούστου μέχρι και σήμερα την ιστοσελίδα «Όλοι μαζί τα φάγαμε» επισκέφθηκαν 65.000 χρήστες του διαδικτύου, κάνοντας περισσότερα από 600 σχόλια. Και δεν πρόκειται μόνο για Έλληνες, αλλά και για πολίτες από Βρετανία, Γερμανία, Αμερική και άλλες χώρες. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, στο εισαγωγικό του σημείωμα, δηλώνει πως δεν είχε προσχεδιάσει να πει αυτή τη φράση και πως δεν μπορούσε να φανταστεί τις αντιδράσεις, ενώ εξαπολύει επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητους Έλληνες, Χρυσή Αυγή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατηγορώντας τους, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι καλλιεργούν το μίσος εναντίον των πολιτικών, επιδιώκοντας την ηθική έκπτωσή τους.